Πώς ήρθε τη Αγγλική αυτή. Έχει αλληλογραφία Ελλήνων στρατιωτών εκμαλώτων στην Ιταλία μετά το 1941 κλπ. Μέχρι που τους απελευθέρωσαν οι Ιταλοί μετά την ανατολή. Πιθανώς να έχω, αλλά δεν έχουν μπει αυτά στο έκθεμα, διότι τα μόνα που εκφεύγουν της περίοδου αυτής και μάλιστα μου λέγανε γιατί τα βάλεις. Λέω παιδιά, εγώ δεν με ενδιαφέρει τι θα πούν οι κριτές τότε που κρίθηκε. Αλλά είναι το 42, γιατί μου είπαν ότι εκφεύγει τη περίοδο του Ελληνικού. Γιατί ο Ελληνικός είναι ένα εξάμεινο. Έτσι. Αλλά είπα, λέω, όχι, εγώ θα τα βάλω για την πληρότητα του θέματος. Διότι αυτή είναι αποδεδειγμένα. Δηλαδή, πιο κάτω στις μεραρχίες θα δούμε ο Βαρικόπουλος στέλνει και ως διοικητής μεραρχίας. Ο συνταγματάρχης ο Δαβάκης, μετά είχαμε και άλλον αξιωματικό Δαβάκη. Όχι, αυτός. Ο γνωστός Δαβάκη, πλατεία Δαβάκη, ναι, Καλυθέας. Ναι, αυτό λέω, γιατί υπήρχε οικογένεια με τα Δαβάκη, υπήρξαν βουλευτές, οι οποίοι... Μπορεί να είναι της οικογένειας. Ναι, αυτός, σίγουρα θα είναι της οικογένειας. Αλλά ήταν αυτός ο αξιωματικός, δεν είχαν άλλον. Όχι, αυτός είναι, ο οποίος πνίγηκε, τορπιλίστηκε, ήταν πολεμικό πλοίο αυτό που τους μετέφερε. Οι σύμμαχοι δεν ήξεραν ότι μεταφέρουν Έλληνες εκμαλώτους. Και δυστυχώς οι μισοί πνιγήκαν γιατί τους μεταφέραν οι Ιταλοί από την Ελλάδα σε ιταλικά στρατόπεδα συγκέντρωση. Έτσι. Εδώ έχουμε κάποιες χιουμοριστικές απεικονίσεις για τους Ιταλούς που είχαμε βγάλει. Τα δύο είναι ταχυδρομημένα. Λογοκρισία Αθηνών παρόλα αυτά. Και πάμε.